Αυτές τις απαράδεκτες εικόνες αντικρίζουν δημότες στον προφήτη Ηλία, καθώς όπως καταγγέλουν, το αρδευτικό νερό χάνεται τόσο άδικα εδώ και έναν μήνα. Εδώ έχει ένα μήνα τρέχει το νερό εκεί πέρα, το σε λέω κόψετε το, δεν το κόβουνε. Μου λένε ναι, το φτιάχνουνε, έρχονται και κάνουν προσωρινά, βάνε κανένα σελάκι, το φτιάχνουνε, σπά μετά από ένα μέτρο. Σπά μετά από δύο μέτρα. Παίρνω τσιάμωνο. Μπαλώματα. Όλο μπαλώματα. Δεν κάνουν ένα έργο, ένα λάστιχο σωστό να κατεβεί κάτω. Δεν έχουν λέει λεφτά. Να βάλουν ένα λάστιχο. Προσπάθησα εγώ πως μπορούσα να φτιάξω το δίκτυο μέχρι ένα σημείο με βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου να το φτιάξουμε. Αλλά δυστυχώς οι κακοτεχνίες όσο ανεβαίνουμε πάνω συνεχίζονται. Όλο το δίκτυο τελικά ήταν άχρηστο. Έπρεπε 2-3 χρόνια να το δουλέψουν πρώτα και μετά να το παραλάβουν. Δυστυχώς το παραλάβαμε με ένα σωρό προβλήματα και έχουμε δώσει έχουν διπλασιαστεί δηλαδή, τα έξοδα αυτά γιατί κάναμε 2 φορές ένα δίκτυο. Συνέπεια, ορισμένοι αγρότες να διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, ενώ την ίδια ώρα, σαν διέξοδο, βρίσκεται αγρότης, ο οποίος αντικρίζει πλημμυρικές καταστάσεις στις καλλιέργειές του, όπου καταλήγουν οι επίμαχες ποσότητες νερού άρδευσης, οι οποίες κατεβαίνουν από το βουνό. Κανιουρίζουν τα χωράφια, δεν ποτίζονται. Το νερό χάνεται εδώ, όπως το βλέπετε, χάνεται εδώ, και δεν ποτίζουν και οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Κάθε μέρα παραπονούνται οι άνθρωποι. Ενώ έχουμε τόσο νερό και χύνεται εδώ πέρα και μου καταστρέφει τα χωράφια, μου καταστρέφει την περιουσία μου. Μπήκαμε το τραχτέρι, κάρφωσα, γίνεται ο χαμός. Τα σπάσματα στον αγωγό είναι συχνά, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της κοινότητας του προφήτη Ηλία, ο οποίος αναφέρθηκε στην απάντηση που έλαβε από τους αρμόδιους για το επίμαχο πρόβλημα. Δεν έχει χρήματα, λέει ο Δήμος, για να φτιάξει τον αγωγό, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δεν έχει χρήματα. Έτσι λέει, δεν έχει τόσα χρήματα, γιατί αυτά μοιράζονται. Είναι από ιδίους σπόρους δηλαδή των παραγωγών. Αυτό τώρα που είναι, βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι πολλά τα χρήματα, είναι γύρω στα 15 χιλιάρικα πιστεύω ότι χρειάζεται. Ο αντιδήμαρχος του είπα να φτιάξω αυτή την κατάσταση, μου λέει στείλε SMS και μου λέει γιατί μου μιλάτε λέει, στον ελληνικό. Δεν πρέπει να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Θα πάω στον Δήμαρχο Ηρακλείου, τέλος. Αν πάω το βράδυ ύστερα θα πάω στον εισαγγελέα. Την ανάγκη τοποθέτησης νέου αγωγού για το αρδευτικό νερό, καθώς ο υφιστάμενος παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος παράλληλα περιέγραψε τους κινδύνους που ελοχεύουν στην περίπτωση που το αρδευτικό νερό καταλήξει στις πηγές από όπου ιδρεύεται το χωριό. Δεν είναι μόνο ότι τρέχει το νερό, είναι ότι είναι οι πηγές εδώ κάτω που πίνει το χωριό μας νερό και μπορεί να μολυθούν και πηγές. Πηγές είναι γύρω στα 500 μέτρα από εδώ, τα οποία όταν τρέχουν τόσα νερά. Ένα βράδυ και μπορεί να πάρουν και κάποια κατεύθυνση άλλη. Ναι. Και να πάνε προς εκεί που είναι ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής αυτής που πήγε ο προφήτης Ηλίας νερό από εκεί.